Αδελφοί μου, είμαστε μια Κυριακή πριν από την Κυριακή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, μια από τις πιο σημαντικές γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μιας και χωρίς αυτόν δεν υπάρχει Χριστιανός, δεν υπάρχει Ανάσταση, αφού δεν θα υπήρχε ο Χριστός μας χωρίς αυτόν. Με τον Τίμιο Σταυρό θα μπορέσουμε να εξαγοράσουμε τις αμαρτίες μας, κουβαλώντας τον μέχρι το τέλος, και δεν θα έπρεπε να γονγκίζουμε παρακαλώντας τον Κύριο να μας απαλλάξει από Αυτόν. Στην προς Γαλάτες επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέει «Το κάθημά μας είναι ο Σταυρός και πως θα σωθούν και θα έχουν ειρήνη αυτοί που τηρούν τον νόμο του Θεού και σηκώνουν το Σταυρό αυτό και όχι αυτοί που μόνο βαπτίζονται χριστιανοί και να περιτέμνεστε όπως σας λένε πολλοί δάσκαλοι». Αυτό ίσχυε στην παλιά θρησκεία. «Μη με ενοχλείτε πλέον», τους λέει, «γιατί εγώ έχω τις πληγές του Χριστού στο σώμα μου και δεν έχω χρόνο να σας ακούσω». Κλείνοντας την επιστολή του, εύχεται η χάρη του Κυρίου να είναι πάντα μαζί σας. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο θα δούμε τον Ιωάννη να συνομιλεί με τον μαθητή του Νικόδημο και να λένε ότι πριν έρθει ακόμα ο Κύριός μας και σταυρωθεί, ο Μωυσής έκανε το σώμα του σε σχήμα σταυρού για να νικάει ο λαός του Ισραήλ τους εχθρούς και είχε υψώσει το φίδι σε σχήμα σταυρού σε έναν πόλεμο με τους Αμαλικίτες. Με τον σταυρό νικάμε τους υλικούς και τους πνευματικούς πολέμους. Κρεμάστηκε ψηλά ο Χριστός. Θα κρεμαστούμε ψηλά και εμείς για να σωθούμε. Χριστός Ανέστη Παράγων, αρχίζουμε να μαζευόμαστε μέσα σιγά σιγά στο φθινόπωρο, όπως τα έχει τοποθετήσει ο καλός Θεός όλα στην ώρα τους να γίνονται. Την Κυριακή που θα μας έρθει, που θα είναι η Κυριακή πριν την ύψου του Τιμίου Σταυρού, γιατί την επόμενη θα είναι η Κυριακή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, έχουμε κάποια αναγνώσματα τα οποία αφορούν τον Τίμιο Σταυρό. Πριν πούμε όμως αυτά, πρέπει να πούμε και λίγα προλογικά, γιατί για μας οποιοδήποτε εορτή του Τιμίου Σταυρού, ιδιαίτερα η ύψωση, κατά την οποία γίνεται και νηστεία λόγω της μεγάλης εορτής, είναι σημαντική. Συνεπώς, να ξέρετε αδερφοί μου, θα πούμε βέβαια και άλλα και την επόμενη φορά, ότι ο Τίμιος Σταυρός για μας ήταν ακριβώς εκείνο το όργανο το οποίο μας έδωσε την ελευθερία μας. Γιατί αν δεν ανέμενε ο Χριστός πάνω εκεί, δεν θα μπορούσε να μας αγοράσει με το αίμα το οποίο χύθηκε πάνω στο Σταυρό και να μπορούμε τώρα να είμαστε ελεύθεροι, κάτι που σημαίνει ότι να μπορούμε να εξαγοράζουμε τις αμαρτίες μας δια της μετανοίας και να έχουμε ελπίδα να πάμε στον Παράδεισο, γιατί μέχρι το Σταυρό ούτε στον Παράδεισο πήγαιναν οι άνθρωποι. Ο Τίμιος Σταυρός ξέρετε πολύ καλά ότι θα είναι αυτός που θα εμφανιστεί πρώτος στη Δευτέρα Παρουσία για να δούμε στον ουρανό και να πούμε ότι έρχεται ο Χριστός, μετά θα ακολουθήσουν οι άγγελοι και μετά εκείνος με όλους τους Αγίους. Χωρίς σταυρό δεν υπάρχει χριστιανισμός, χωρίς σταυρό δεν υπάρχει χριστιανός, γιατί χωρίς σταυρό δεν υπήρξε και ο Χριστός. Πέρασε από όλη αυτή τη διαδικασία και μετά έφτασε στην Ανάσταση. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κοντένουμε το σταυρό μας, αλλά αυτός που μας δόθηκε, όχι αυτόν που διαλέξαμε ούτως ή άλλως εμείς, να τον έχουμε ακέραιο έτσι ώστε με αυτόν μαζί θα σωθούμε. Το πόσο σημαντικό είναι ο Τίμιος Σταυρός, ξέρουμε πολύ καλά όταν τον κάνουμε σωστά και έχουμε απόδοση, αλλά και όταν οποιοδήποτε ιερέας ή επίσκοπος με το Σταυρό τα κάνει όλα. Δηλαδή σε βαφτίζει, σε εξομολογεί, σε κάνει την Θεία Μετάληψη, έτσι, και τα κάνει όλα με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο Τίμιος Σταυρός, όταν θα καταργηθεί ο κόσμος αυτός, θα έχει τη θέση του ήλιου. Δεν θα υπάρχει ήλιος, θα υπάρχει ο Τίμιος Σταυρός, ο οποίος φωτίζει. Είναι το όπλο του χριστιανού, είναι το γεωτρύπανο, είναι το εργαλείο με το οποίο διώχνουμε κάθε δαιμονική επίθεση. Δεν θέλουμε εμείς άλλα όπλα, με τον Τίμιο Σταυρό μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Ο Τίμιος Σταυρός θα ενωθεί, γιατί είναι χωρισμένος τώρα σε χιλιάδες κομμάτια, τα οποία έχουν πάρει ανά όλη την Ιφίλιο οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τα μεγαλύτερα κομμάτια σώζονται στα Ιεροσόλυμα και στα Αγιονόρος, έτσι το Τίμιο Ξύλο, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα ενωθούν και θα γίνει πάλι ο Τίμιος Σταυρός ολόκληρος, όπως ήταν, από το συγκεκριμένο ξύλο
που έγινε και έχουμε ερμηνεύσει την ιστορία εκείνη, πώς το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, το Δήμιο Ξύλο δηλαδή. Είναι ένα φυτό παραδεισένιο, γι' αυτό και θα παραμείνει, δεν θα καταργηθεί, και όταν έρθει ο Παράδεισος θα υπάρξει πάλι εκεί στο κέντρο και θα κάνει τον ήλιο του Παραδείσου. Δεν είναι φυτό αυτής της γης, γιατί αν ήταν θα καταργόταν. Ο Τίμιος Σταυρός είναι απαραίτητο να γίνεται από τον χριστιανό σωστά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, στο Δόξα Πατρί, στην κοιλιά μας, δεξιά και αριστερά, εδώ στον οφαλό, και ασφαλώς να γνωρίζουμε ότι πρέπει να το φοράμε στο στήθος, όχι δηλαδή στο πόδι ή στο χέρι, γιατί το στήθος εδώ που βάζουμε το σταυρό μας είναι ακριβώς το κέντρο της ζωής και το κέντρο από το οποίο προσπαθεί ο άλλος να σου κάνει κακό, έτσι. Από εκεί δηλαδή που ματιάζονται οι άνθρωποι και πέφτουν στο κρεβάτι, εκεί πρέπει να φοράμε τον Τίμιο Σταυρό για να αποθεί όλες τις επιθέσεις του διαβόλου. Σταματάνε λοιπόν όλες τις συζητήσεις όταν πρόκειται να μιλήσουμε για τον Τίμιο Σταυρό και επικεντρωνόμαστε εκεί. Για κάποιους φυσικά πλανημένους είναι ένα ξύλο τιμωρίας, για μας είναι ένα ξύλο, γιατί περί ξύλου πρόκειται, το Τίμιο Ξύλο, το οποίο νικάει τον διάβολο μόνο που θα το δει. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι ακόμα και το σώμα μας να κάνουμε έτσι, να ξέρετε ότι αποθεί το διάβολο, όπως έκανε και ο προφήτης Μωυσής που γιόρταζε χθες, ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη, χωρίς να υπάρχει ακόμα Τίμιος Σταυρός, έκανε το σημείο αυτό και νικούσαν ο λαός του Θεού τους ξένους. Πάμε να δούμε τώρα πώς τα αναγνώσματα που θα ακούσουμε την Κυριακή εμφανίζεται ο Σταυρός. Όσον αφορά το αποστολικό ανάγνωσμα, στην προσγαλά του ας επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο 6ο κεφάλαιο, 11 με 18 στίχο, μιλάει στους χριστιανούς της Γαλατίας, που είναι η περιοχή που ήταν εκεί κοντά στην Άγκυρα, τη σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας, και τους λέει κάποια πράγματα, δηλαδή στην ουσία πώς το κάφημα το δικό μας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Έτσι λοιπόν, πάμε στο κείμενο, προς Γαλάτας επιστολή, 6ο κεφάλαιο 11 με 18, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες, οι οποίοι παραλαμβάνουν μια περιοχή κοντά στην Άγκυρα. Ήτανε. Είδετε επιλύκηση μην γράμμα συνέγραψα ότι εμεί χεριδείτε, λέει, πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το δικό μου χέρι στην επιστολή που σας στέλνω. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπεί σε σαρκή, ούτε αναγκάλουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνο η να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται. Στην περιοχή εκείνη την εποχή ζούσαν πολλοί Ιουδαίοι ψευτοδιδάσκαλοι, οι οποίοι λέγαν στους χριστιανούς, οι οποίοι πλέον είχαν συμπληρώσει τον νόμο και είχαν απαρνηθεί αυτά τα πράγματα, τους λέγανε ότι πρέπει να κάνετε περιτομή ακόμα, έτσι, ό,τι ίσχυε παλιά, στην παλιά θρησκεία. Και δίδασκαν ότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να είστε χριστιανοί. Αλλά όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το κάνουν αυτό μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται τους Ιουδαίους συμπατριώτες τους, παρόλο που έγιναν χριστιανοί. Δηλαδή κάτι λίγο απ' όλα, έτσι, μια σαλάτα. Ουδέγαρη περιτεκνημένη αυτή νόμων φυλάσσουση, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να είναι τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Ούτε λέει αυτοί οι οποίοι σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, αποδεικνύεται ότι είτε έχουν περιτμηθεί είτε όχι, φυλάνε τον νόμο αυτόν. Αυτός ο νόμος έχει καταργηθεί. Αλλά το κάνουν αυτό, όπως έκανε, θυμάσαι, στο μύθο του Εσώπου, η Αλεπού, η οποία έκοψε την ουρά της από ατύχημα και μετά δίδασκε στις άλλες να κόβουν και αυτές την ουρά τους. Έτσι ακριβώς γίνεται και τώρα. Δηλαδή οι περιτεκνημένοι οδηγούσαν τους απερίπτωτους στην περιτομή για να καυχόνται ότι τους κατάφεραν και αυτούς. Είναι πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό, αλλά τώρα στην εποχή μας ειδικά έχουν σχέση με τον μουσουλμανισμό. Έτσι, οι μουσουλμάνοι περιτέρνονται μόνο, γι' αυτό και είναι ένα όργανο της παγκόσμιας προσπάθειας να γίνει όλος ο κόσμος ένας αχταρμάς. Είναι μια εύκολη θρησκεία και γι' αυτό στέκεται και στα εξωτερικά. Πάμε τώρα να δούμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, πώς κάνουμε εμείς. Ας σας πω λίγο πρώτα για μένα. Εμείς δε μη γίνεται το καυχάστε,
ημί εν το σταυρό του Κυρίου μόνη Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο. Εγώ όμως λέει, δεν έχω τέτοια ελαττήρια να σας πω τέτοια πράγματα, για το μόνο πράγμα που θα καυχηθώ δεν θα είναι για τη δική σας τη σάρκα, αλλά για το σταυρό του Κυρίου, ο οποίος τι κάνει, εδώ το λέει ξεκάθαρα, με αυτόν σταυρώθηκε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή, από τη μια θανάτωσε ο Απόστολος Παύλος και νέκρος όλες τις επιθυμίες του και από την άλλη εξαιτίας αυτού του σταυρού τον απέρριψε ο κόσμος και λέει τώρα, έλα μωρέ, αυτή είναι η οπαδή του εσταυρωμένου, του Ναζωραίου κτλ. Και το λένε ακόμα και σήμερα, άσχετα αν εμείς δεν το ακούμε εκεί που είμαστε. Εγάρ λοιπόν Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά κενή πίστη. Ξεκάθαρα λοιπόν πλέον, να ξέρετε, ότι δεν ισχύουν τα παλιά, από τα οποία υπέφερε ο κόσμος, αλλά ισχύει η καινούργια κτήση, και αυτό μπορεί να το καταλάβει μόνο όποιος κατάλαβε τι σημαίνει η θυσία του Σταυρού. Έτσι για τον άνθρωπο. Αλλιώς, αν δεν κατανοήσουμε ότι εξαιτίας του ότι ανέβηκε ο Χριστός σε αυτό το ξύλο το ατιμωτικό, λυτρωθήκαμε, τότε όλα τα υπόλοιπα είναι δύσκολα και ακατανόητα. Έτσι. Γι' αυτό και κάποιοι δεν πιστεύουν και στην Ανάσταση και πάνε μετά και ασπάζονται άλλες θρησκείες ή αν παραμένουν χριστιανοί, παραμένουν τυπικοί χριστιανοί. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη από αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Και εκείνοι λέει που θα ακούσουν τη διδασκαλία αυτή, έτσι, και θα την βάλουν σαν υπόδειγμα στη ζωή τους, στη χύση του κανόνου τούτο, αυτοί θα έχουν ειρήνη και έλεος και φυσικά όλος ο λαός του Θεού, γιατί λαός του Θεού, ξέρετε, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι είναι χρησμένοι για κάποιον λόγο, δηλαδή βαφτίστηκαν χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι, τι κάνουν, τηρούν το Ευαγγέλιο, έτσι, και τηρούν και είναι ορθόδοξοι και είναι άνθρωποι που ακολουθούν τον Χριστό, έτσι, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βάζουν την πίστη στα μέτρα τους έτσι ώστε να τους βολεύει, αλλά βάζουν τα μέτρα τους στην πίστη έτσι ώστε να μπορούν να είναι, να σηκώνουν το σταυρό του Χριστού όπως σήκωσε εκείνος για να μπορούν να αναστηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δικαιολογούνται να έχουν ειρήνη όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και επειδή ένιωθε, γιατί τελειώνει η επιστολή προς Γαλάτας, ένιωθε μια πίεση ο Απόστολος Παύλος από όλους τους ανόητους οι οποίοι του λέγανε εκείνο και το άλλο και το άλλο, αυτό που γίνεται και σήμερα με εμάς δηλαδή, έτσι. Κάνει μια δήλωση στο τέλος της επιστολής, η οποία μπορείτε να τη λέτε κι εσείς για να ξεκαθαρίζετε μερικά πράγματα. Και να τη λέτε όσον αφορά το παρελθόν σας και τους ανθρώπους οι οποίοι σας περιστοιχίζουν ακόμα και είναι από την παλιά εκείνη εποχή, την προ Χριστού, και φυσικά όχι δεν μπορούν να σας καταλάβουν, αλλά σας προωθούν στο να απαρνηθείτε την πίστη σας. Του λοιπού λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, κόπους μη δεις παρεχέτω, μη με ενοχλείτε πλέον. Όπως έλεγε ο παλιός, εκείνος αρχαίος ημών πρόγονος, μη μου τους κύκλους τάρατε πλέον, δηλαδή όταν πήγα να τους σκοτώσουν τον Αρχιμίδη εκεί στη Σιγηλία, αυτός έκανε κάτι κύκλους κάτω και ενώ πήγε άλλος να τους σκοτώσει ο στρατιώτης, επειδή πάτησε τον κύκλο, δεν διαφέρθηκε αυτός για τη ζωή του, αλλά διαφέρθηκε για τους κύκλους που έκανε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αφήστε με τώρα, ασχοληθείτε με τα δικά σας, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Εγώ πλέον έχω τις πληγές του Χριστού στο σώμα μου, γιατί ήδη είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όπως έχουμε περιγράψει σε άλλες επιστολές. Γι' αυτό λοιπόν λέει τώρα δεν έχω χρόνο να σας ακούω αυτά που μου λέτε, δηλαδή τις ανοησίες που μου λέτε, αλλά θα πρέπει να με παρατήσετε εσείς και να σας παρατήσω κι εγώ και να ασχοληθώ στην ουσία, αυτό θέλει να πει εδώ, με τα στίγματα του Χριστού, με το Σταυρό του Χριστού. Είναι αυτό που κάποια στιγμή θα καταλάβετε, αδερφοί μου, φτάνοντας σε ένα σημείο ότι το μόνο που θα σας ενδιαφέρει θα είναι το πρόσωπο του Χριστού και τίποτα άλλο. Και θα λέτε εσείς τα πάντα και εν πάση Χριστός και ο άλλος δεν θα σας καταλαβαίνει. Θα λέει, έλα μωρέ τώρα, μόνο Χριστός είναι, δεν υπάρχουν και τα άλλα. Όχι, εσείς θα λέτε μόνο Χριστός υπάρχει και αυτός θα λέει ότι υπάρχουν και οι ειδικές απολαύσεις. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μετά του Πνεύματος ημών αδερφοί. Αμήν, και έτσι ακριβώς τελειώνει η επιστολή.
με τον πολύ ωραίο χαιρετισμό αυτόν, τον οποίο έχουμε διατηρήσει και στη Θεία Λειτουργία, ότι η χάρη του Θεού να είναι πάντα μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό έγραψε ο Απόστολος Παύλος και δεν το έγραψε για τον εαυτό του, αλλά το έγραψε για να τα ακούσουμε εμείς και να μπορέσουμε σήμερα να δίνουμε και απαντήσεις, γιατί δεν είναι μόνο τα ζητήματα αυτά τα οποία είναι καθημερινά ή μάλλον βασικά θεολογικά, αλλά είναι και τα ζητήματα τα οποία είναι καθημερινά. Σας ρωτάει ο ένας το ένα και το άλλο. Αν δείτε ότι δεν υπάρχει διάθεση σωστή, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Μην με απασχολείτε εμένα. Εγώ είμαι του Χριστού πλέον και τελείωσε. Τι είναι ο Χριστός, αυτός είναι. Αν θες να μάθεις, μπορείς να πας να μάθεις για τον Χριστό. Θα φτάσει στο σημείο δηλαδή να καταλάβετε ότι πολλές από τις ερωτήσεις που σας κάνω είναι υποκριτικές και το μόνο το οποίο έτσι έχουν ως σκοπό είναι να σας πειράξουν και όχι να μάθουν αυτοί οι οποίοι ρωτούν κάτι γύρω από το Σταυρό και γύρω από τον Χριστό. Πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο, 13 με 17 στίχο, ξεχωριστό Ευαγγέλιο, ιδιαίτερο έτσι, δεν είναι σαν τα άλλα, ο Ιωάννης, ο θεολόγος, γράφει διαφορετικά από τους άλλους Ευαγγελιστές. Να πάμε λοιπόν να δούμε τι μας λέει και αυτός, στην ουσία κάτι που έχει σχέση με το Σταυρό. Από την Κυριακή λοιπόν την προηγούμενη μέχρι την επόμενη που θα είναι του Σταυρού, ξεκινάει η Εκκλησία να μας ενημερώνει ή αλλιώς να το πω, να μας ξαναθυμίζει τι είναι αυτός ο Σταυρός και πολλά από αυτά σας τα είπα στον πρόλογο του θέματος. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι κάποτε να θυμάστε ότι υπήρχε και η νηστεία 14 ημέρες πριν την ύψη του Τιμίου Σταυρού και για κάποιο λόγο οι πατέρες την κατήργησαν και δεν έμεινε σαν μία από τις μεγάλες νηστείες, δηλαδή του Χριστουγέννου, του Πάσχα και της Παναγίας. Πάμε λοιπόν να δούμε ότι ο σωτήρας μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν υπάρχει χωρίς τον Σταυρό. Πώς σημαντικός είναι ο Σταυρός? Όπως είναι και ο Θεός, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς δεν τα ξεχωρίζουμε αυτά. Δηλαδή, τον Πατέρα, τον Υιό, το Άγιο Πνεύμα, δεν τα ξεχωρίζουμε. Κοιτάμε την εικόνα του Χριστού και τα έχουμε όλα μέσα. Και κοιτώντας την εικόνα του Χριστού, έχουμε και το Σταυρό του, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Ιωάννης. Εκεί συνομιλώντας με τον Νικόδημο, τον μαθητή αυτόν, ο οποίος ήταν στην αρχή από τους Φαρισαίους και ήταν κρυφός, έτσι, αλλά τον υπεράσπισε και μέσα στο Συμβούλιο των Φαρισαίων και παντού και μετά έγινε και φανερός μαθητής του, συζητάει με τον Νικόδημο, λένε διάφορα πράγματα και μέσω αυτών λένε και τα εξής. Και ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών η μία εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Όντως, όπως το λέει μέχρι τότε, την εποχή που συζητούμε, κανείς δεν είχε πάει στον ουρανό, έτσι. Αλλά μόνο το λέει, ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Ον εν το ουρανό. Αργότερα ο Απόστολος Παύλος και ο Άνης ο Θεολόγος ανέβηκαν μέχρι τρίτου ουρανού και από εκεί και πέρα έχουμε πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες άνθρωποι απλοί με πίστη πηγαίνουν και βλέπουν πως είναι ο ουρανός. Και καθώς λοιπόν Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου. Να ο Μωυσής που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, τίποτε δεν είναι τυχαίο, και εδώ ενημερωνόμαστε και αν θέλετε ή εν πάση περιπτώσει ξαναθυμόμαστε ότι κάποτε ο Μωυσής όταν πολεμούσαν οι Εβραίοι τους Αμαλικίτες, ύψωσε καταρχάς το φίδι που ήταν σε σχήμα σταυρού και μετά ύψωνε και αυτός και είχε κάνει και το σταυρό το ξύλο, θυμάστε, για να μην τους τσιμπάνε τα φίδια, έτσι, τους Εβραίους, αλλά και αργότερα ο ίδιος, αφού δεν είχε κάτι άλλο να δώσει, έκανε το σημείο του σταυρού με το σώμα του. Και μάλιστα για να μην πέφτουν τα χέρια του, τα κρατούσαν κάποιοι για να παραμένει ο Μωυσής έτσι, ούτως ώστε με το στήμα του Σταυρού να νικούν τον εχθρό. Αυτό βλέπετε είναι μια προεικόνηση που δείχνει ότι με το Σταυρό νικάμε σε υλικούς πολέμους. Το ίδιο ακριβώς είναι και στους πνευματικούς πολέμους, έτσι. Με το Σταυρό νικάμε και τους δαίμονες δηλαδή, όχι μόνο ένα στρατό ο οποίος θα έρθει να μας πολεμήσει. Βέβαια τώρα δεν υπάρχουν αυτά, να το ξέρετε, μην περιμένετε πολέμους. Οι πόλεμοι γίνονται πονηρά τώρα και ξέρετε τους τρόπους με τους οποίους
Η πατρίδα μας έχει καταληφθεί πλέον από τους ξένους λαούς για να μην ονομάσουν λυπημένο και τώρα εμείς είμαστε εδώ περιττοί. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε ένα παραπάνω τον ουρανό και να λέμε πότε θα φύγουμε, αφού ούτε στην πατρίδα μας την επίγεια δεν μας θέλει πλέον κανείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, με το παίρνετε αρνητικά. Όχι ότι θα πολεμήσουμε για την υπεράσπιση της πατρίδος και ό,τι άλλο χρειαστεί και οποιοδήποτε πόλεμο χρειαστεί να κάνουμε, αλλά αφού βλέπετε ότι τα πράγματα είναι κατά εκεί και ούτε την επίγεια πατρίδα την οποία έχουμε χάρη που γεννηθήκαμε σαν Έλληνες που δέχτηκαν πρώτοι τον Χριστό, δεν θα τη λογαριάσουμε. Γιατί? Γιατί δεν είναι η πατρίδα μας. Είναι κάτι προσωρινό. Έτσι, είναι σαν την πατρίδα μας. Συνεπώς, αδελφοί μου, να μην ξαναχωριέστε, να υπερασπίζεστε μέχρι τελευταίες ρανίδες του αίματός σας την πατρίδα την επίγεια, αλλά να ξέρετε ότι η επουράνεια θέλει πιο πολύ υπεράσπιση. Και αυτό θα γίνει στα πνευματικά. Λοιπόν, ούτως δι λέει ψωθήνε των ιών του ανθρώπου, πάνω στο ξύλο υψώθηκε ο Χριστός, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια. Έτσι θα γίνει. Θα κρεμαστεί ψηλά ο Χριστός, θα κρεμαστούμε κι εμείς μετά ψηλά και έτσι δεν θα χαθούμε, αλλά θα έχουμε ζωή αιώνια. Ούτω γαριγάψει λέει ο Χριστός τον Νικόδημο, ο Θεός των κόσμων, ώστε τον αιώνα αυτό το μονογίνει έδωκε, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνια και ούτε παραλαμβάνει. Πώς τον έδωσε τον Χριστό? Ο Πατέρας τον έδωσε πάνω στο Σταυρό. Έτσι, γι' αυτό πραγματικά αδελφοί μου, να το σκεφτείτε και να δείτε ότι για μας ο Σταυρός είναι ο Χριστός. Έτσι, τόσο πολύ σημαντικός είναι ο Σταυρός και γι' αυτό πάντα λέμε, έτσι, να σας πω και ένα μυστικό της παραδόσεως, ότι ο Σταυρός που φοράμε δεν κάνει μεν να έχει τον Χριστό ανάγλυφο επάνω, γιατί δεν προσκυνούμε αγάλματα εμείς, αλλά πρέπει να τον έχει στάμα, δηλαδή να μας θυμίζει ότι ο Σταυρός που φοράμε είναι ο Χριστός επάνω, έτσι. Ανέβηκε στο Σταυρό για να μας ελευθερώσει και αυτό είναι το απάβγασμα της πίστεώς μας. Εμείς βέβαια τονίζουμε περισσότερο την Ανάσταση, αλλά αυτό γίνεται κατόπιν. Πού χαραπέστην ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο, να κρίνει τον κόσμο, άρα να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με το οποίο κλείνει η Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής, ότι να ξέρετε αδελφοί μου, παρόλα αυτά που λέμε, και υπάρχουν κανόνες δηλαδή, ας το πούμε έτσι, και συνέπειες, όλα αυτά μες στη ζωή μας, δεν έκανε ο Χριστός κάποια τιμωρία, ούτε ο Θεός. Αλλά τι έκανε, προσφέρθηκε ο ίδιος να θυσιαστεί για να μας σώσει. Οπότε μετά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, ας το πούμε έτσι, γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος έχει το αίμα του για μας για να μας σώσει, τότε θυμόμαστε μια ζωή. Τώρα το έκανε ο Θεός αυτό. Δεν υπάρχουν λοιπόν καμία υποχρέωση υποχρεωτική, να το πω έτσι για να καταλάβετε, αλλά υπάρχει μια υποχρέωση που βγαίνει από φιλότιμο, μια αγάπη σε αυτόν που θυσιάστηκε και τώρα μπορούμε κι εμείς να ξεφύγουμε από αυτήν την ζωή. Φανταστείτε λοιπόν σε ποιο αδιέξοδο βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Σταυρό και κατά συνέπεια στην Ανάσταση. Έτσι. Δεν έχουν. Έχουν αδιέξοδο μπροστά του και αν έχει αδιέξοδο παθαίνει κατάθλιψη, κρίση πανικού και μετά παίρνει χάπια και όλοι τώρα βλέπετε, οι περισσότεροι, καλύτερα να το πούμε έτσι, παίρνουν το χαπάκι του για να μπορούν να ξεχνούν λιγάκι, γιατί μπροστά του έχουν τεράστιο τείχο και όλα τελειώνουν στο φτιάρι του νεκροθάφτη και όλα είναι εδώ. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και το άλλο που λέει ο κόσμος. Ενώ ο χριστιανός και θα φάει αυτό που έχει και αν δεν έχει αυτό που θέλει θα πει πάλι δόξα τω Θεώ και θα κοιμηθεί και μάλιστα ήσυχος, αναπαυμένος με τη συνείδησή του και θα πιει και θα παντρευτεί και θα κάνει παιδιά και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν θα είναι προσκολλημένος σε αυτά. Και λεφτά να κάνει θα τα μοιράσει. Γιατί? Έτσι εύκολα τα απολαμβάνει, πιο εύκολα, χωρίς να είναι ο σκοπός του αυτός. Αλλά και πολύ εύκολα έχει, θα το πω έτσι μια απλή φράση καθημερινή, έχει κεντραριστεί, έτσι ώστε, έχει ζυγοσταθμιστεί δηλαδή, έτσι ώστε να πηγαίνει ευθεία. Όταν το τιμόνι δεν έχει ζυγοστάθμιση, μπορείς να το πηγαίνεις ευθεία και να πηγαίνεις στραβά η ρόδα. Τώρα όταν έχει όμως ισορροπία, όπου το πας, εκεί σε πηγαίνει. Και αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Εύχομαι να είστε γεροί, να προσεύχεστε υπέρ Γεωργίου, Βασιλείου και Ωραίας και μελετώντας, όπως έχουμε πει,
την βάση αυτήν ακριβώς η οποία πηγάζει την πνευματική μας ζωή, δηλαδή την Αγία Γραφή, να πορεύεστε όλη την εβδομάδα, έτσι. Αλλά επειδή η λειτουργία της Κυριακής είναι πολύ σημαντική και τα έχει όλα μέσα, γι' αυτό είναι πολύ απαραίτητο το πολύ σπουδαίο κομμάτι του κηρύγματος να είναι σε εμάς ανοιχτό. Εκείνη την ώρα να θυμόμαστε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει νωρίτερα. Εύχομαι λοιπόν να αγαπάτε τον Παράδεισο και να τον κερδίσετε και εσείς, και αν θέλετε εσείς από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα που είστε, να εύχεστε να τον κερδίσουμε και εμείς. Εύχομαι λοιπόν καλή Κυριακή και με το καλό να γιορτάσουμε και την ύψωση του Τιμίου Σταύρου. Να είστε καλά. Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν, Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώ με θαφός. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς.